Η σέντρα του Τζόρτζεβιτς, για να δούμε, θα προλάβει ο Σαριέκη με μια πολύ κέρια επέμβαση εκεί μπροστά από δύο παίκτες του Ολυμπιακού και θα καθαρίσει μια δύσκολη κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί. Εδώ ο Νικοπολίδης βλέπει να βγαίνουν επικίνδυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα βγει για να πετάξει την μπάλα για σιγουριά πλάγι αριστερά που πάει ο Σαλπικίδη. Η σέντρα στην περιοχή θα περάσει από όλους, δεν μπορεί ούτε ο Μπελούτσι να τη βρει. Να δούμε αν θα προλάβει, δεν την προλαβαίνει. Για να εκτελέσει ο Μπελούτσι. Περνάει από όλους κεφαλιά από τον Γιώργο και θα μπλοκάρει εύκολα με ένα μικρό σηματάκι. Ωστόσο έχει ζητήσει τέτοιες μπαλιές, είτε ψηλές, να σημαδεύουν το κεφάλι του Ρουκάβινα και να έρχεται από πίσω ο Σαλπικίδης σαν κρυφός κυνηγός. Όπως τώρα που έψαξαν και τον βρήκε το Ρουκάβινα, αλλά αυτός ήταν πίσω από τη τελευταία γραμμή αμήνης του Ολυμπιακού. Είναι πράγματι πολλές οι φορές που, όπως και στη φάση αυτή, αλλά και τα γεμίσματα και οι βαθιές μπαλιές. Δεν ήταν. Εδώ είναι οριακό, ναι. Είναι λίγο δύσκολη φάση. Δεν θα βγει πιο μακριά τελικά. Ο Άντζας έπιασε την κεφαλιά. Και τώρα βγάζει την κάθετη μπάλα για τον Σαλπικίδη. Με όλη την άμυνα απέναντι σκέφτεται το σούτ, δεν έχει άλλη επιλογή. Πέφτει ο Νικοπολίδης στο 27, μπάλα in out. Το πρώτο σούτ του αγώνα από τον Δημήτρη Σαλπικίδη στο 27ο λεπτό. Σε μια φάση που δημιούργησε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, τη βλέπετε. Με τον Σαλπικίδη να βρίσκει την ευκαιρία. Είναι φανερό ότι έχουν εντολή οι παίκτες του Παναθηναϊκού όταν βρουν ευκαιρία να σουτάρουν από μακριά. Τον Καλέτη εδώ, κοντρόλ με τον Βαρζίνιακ. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αργεντίνος. Μπαίνει στην περιοχή, όχι, κρατάει μπάλα. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Να η απάντηση του Ολυμπιακού με το σούτ του Τωροσίδη από δεξιά με πολύ δύναμη. Ένα σούτ από κάθε ομάδα λίγο πριν. Πολύ γρήγορα για τον ταχύτατο Σαλπικίδη Ιβάνσιτς. Καλό το σούτ του Ιβάνσιτς, αλλά όχι δυνατό για να απειλήσει τον Αντώνη Νικοπολίδη. Ο Παδόπουλος ζητάει δεξιά ο Τωροσίδης. Εκεί πάει πάσα. Γυρίζει και ο Καρακούνης να βοηθήσει ανασταλτικά. Ο Τωροσίδης προλαβαίνει να κάνει το γέμισμα. Καλό στην κίνηση. Το σούτ του Μπελούτσι μπλοκάρει ο Καλίνοβιτς. Καρακούνης εκτελεί το φάουλ απευθείας. Ο Νικοπολίδης την μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης ο Σαλπικίδης απομακρύνεται την μπάλα από την άμυνα του Ολυμπιακού. Κοιτάξτε την προηγούμενη προσπάθεια του Καρακούνη. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση. Ήταν πολύ κοντά στο δοκάρι και ο Νικοπολίδης. Κοιτάξτε εδώ. Με φεύγει με δύναμη με το δεξί. Ο Σιμάο, ο Σαλπικίδης. Πολύ μακριά. Ο Πατσατζόγλου σε μία από τις πολλές φορές που σήμερα ο Πατσατζόγλου έχει βγει μπροστά και έχει γίνει επιλυτικός και με το σούτ στο πρώτο μήκρονο. Γκαλέτη στην πλάτη της άμυνας, βγαίνει από το Σπυρόπουλο. Τον μαρκάρει ο Σπυρόπουλος. Ο Σπάθας αφήνει το παιχνίδι να ζυγιστεί κάνοντα κίνηση. Μάλιστα του βρήκε την μπάλα και τώρα ο Μπελούτσι πολύ δυνατό μαρκάρισμα και κίτρινη κάρτα θα πάρει για το πολύ δυνατό μαρκάρισμα αυτό στο 75. Στον Βίτρα βγάζει την κίτρινη κάρτα ο Σπάθας σε ένα ακόμη παίκτη του Ολυμπιακού. Εδώ ο Μπελούτσι θυμίζω ότι έχει πάρει κίτρινη και με το κοιτάξτε και πάλι την προηγούμενη φάση πώς πάει να μπει στην περιοχή ο Γκαλέτη. Η ανατροπή υπάρχει αλλά είναι στη γραμμή και έξω. Εδώ τη βλέπετε, σας είπαμε ότι δεν δίνει πέναλτι με τίποτα ο Σπάθας, το έχει σε κακό. Κανένα στο φετινό πρωτάθλημα. Κοιτάξτε και πάλι. Βρίσκει και μπάλα ο Σπυρόπουλος. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Είμαστε στο 30 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Χριστοδουλόπουλος και πάλι. Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Σπυρόπουλος έχει περάσει αριστερά και του ζητάει την πάσα. Την παίρνει λοιπόν, αυτός κάνει το γύρισμα. Χριστοδουλόπουλος στα όρια της περιοχής πολύ μακριά. Προσπαθεί να κάνει το σουτ. Δεν μπορεί από το Μεδρινό. Σουτ από τον Σιμάο. Out. Στο 81. Ψάχνει τρόπο να περάσει αυτός για τον Τωροσίδη και πάλι. Νέα καλή σέντρα, η κεφαλιά και καταπληκτική επέμβαση του Γκαλίνοβιτς σε κόρνερ. Να ο Μπελούτσι θα πάει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ με τον Ολυμπιακό να πιέζει στο τελευταίο τρίλεπτο. Κοιτάξτε την κεφαλιά του κοντού του Μπελούτσι. Λάθος του Πάντου, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία για να βγάλει μια καλή αντεπίθεση με τον Καραγκούνη, ο οποίος περνάει, για να δούμε εδώ. Δεν υπάρχει, αφήνει offside. Έχει σηκώσει ο βοηθός, έχει κόψει την επίθεση offside. Ο Κλέιτον διαμαρτύρεται. Ήθελε κάτι παραπάνω. Για να δούμε εδώ τη φάση. Offside δεν υπάρχει. Όπως και εσείς βλέπετε, offside δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Και στη συνέχεια, αυτά που βλέπετε εδώ, ο Πάντος με τον Κλέιτον. Μια περίεργη φάση, αλλά είναι σαν να μην μετράει γιατί έτσι κι αλλιώς είχε σταματήσει νωρίτερα offside, που είναι λάθος υπόδειξη. Η μπάλα ψηλά στην περιοχή και προς τα μέσα ο Βαβζίνιακ.
ο Σιμάο, ξανά ο Βαβζίνιακ και τώρα ο Σπάθας θα σφυρίξει για τελευταία φορά.